Το αγροτικό μου. Βασικά το κάνω σαν μια πρακτική την οποία πρέπει να κάνω προειδικότητα, την οποία θα κάνω στο εξωτερικό, δεν θα την κάνω εδώ. Τι ειδικότητα πρόκειται να πάρεις? Αισθητική χειρουργική. Πώς είναι εδώ το νησί γενικότερα, πώς είναι η δουλειά σου, αυτό το λειτουργήμα στην ουσία που ασκείς, τι δυσκολίες βλέπεις, έχεις τα μέσα να τις αντιμετωπίσεις γενικά? Για επίπεδο αγροτικού τα έχουμε τα μέσα. Λοιπόν, και τις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε αντιμετωπίσει. Πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε ένα αγροτικό να το χειριστεί. Σε έκατα περιστατικά δύσκολα, ναι, ναι. Υπάρχει άμεση, έρχεται ελικόπτερο, ας πούμε, να τον πάρει το Έρχεται, μηχανή. Έρχεται. Έρχεται ελικόπτερο. Σου έχει συμβεί? Ναι, μου έχει συμβεί γιατί έκανα μια αεροδοκομιδή στις 19 Αυγούστου. Το συνοδεύει ένα ασθενή? Τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε να το συνοδέψω γιατί βρισκόταν ήδη δύο πιλότοι και ήδη ένα γιατρό στο ΕΚΑΜ. Οπότε μεταμέθηκε αυτομάτως στη Ρόδο. Ελλείψεις έχει το ιατρείο, για τα, τουλάχιστον για τα άμεσα έτσι, προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι. Ελλείψεις έχει το ιατρείο με την έννοια ότι στερείται προσωπικού, δηλαδή στερείται νοσηλευτικού προσωπικού. Και δεν υπάρχει και ιατρικού προσωπικού, γιατί δεν υπάρχει ένας μόνιμος γενικός, τουλάχιστον γιατρός, για ένα απόμακρο μέρος όπως το Καστελόριζο. Πάντως, ένας ασθενής μπορεί να μείνει για μια διονύθες να νοσηλευτεί. Να υπάρχει δυνατότητα της βραχίας νοσηλείας. Και ποιος τον επιβείται, αναγκαστικά εσύ? Ναι. Λόγω του ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι. Και όχι μόνο ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Είμαι υποχρεωμένη να κάνω την επίβλεψη. Αυτό το πράγμα είναι, το έχει θέσει εν όψη, δηλαδή υπόψη των αρμοδίων, τι λένε, ότι δεν υπάρχει. Αυτό το έχουμε θέσει, είπαμε πολλές φορές, απλώς συνεχώς το αναβάλουν. Δεν υπήρχε καθόλου νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι τώρα? Υπήρχε. Υπήρχε και... νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά αυτή τη στιγμή λείπει. Εκλείπει το νοσηλευτικό προσωπικό. Όχι για πολύ καιρό δηλαδή. Όχι, είναι για περίπου για 1,5 μήνα. Που συμβαίνει ότι δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή στο Καστελόριζο. Υπήρχε σε μόνιμη βάση. Εσύ πότε ήρθες εδώ? Μέσα Ιουλίου. Α, καινούργια. Ναι. Προφανώς θα μείνει τουλάχιστον κανένα χρόνο ακόμα δηλαδή. Κανονικά είναι, λογικά θα πρέπει να είναι άλλοι 8 μήνες. Πιστεύεις θα φύγεις 8 μήνες? Θα θέλες? Πώς σου φαίνεται η ζωή εδώ? Ενδιαφέρον. Βασικά είναι διαφορετική από ό,τι έχω ζήσει, αλλά όμως τρομερά ενδιαφέρον γιατί. Είναι μια καινούργια πρόκληση. Αντιμετωπίζω καινούργια διαφορετικά πράγματα, διαφορετικοί άνθρωποι και μαθαίνω να προσαρμόζω στις συνήθειές τους. Λίγο μοναξιά, ε? Όχι και πολύ, δεν θα το έλεγα. Έχεις οικογένεια δική σου? Μόνο τους γονείς μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου και ενώ και την αδερφή μου, όχι. Πού σπούδασες ιατρική στην Ελλάδα? Ιατρική σπούδασα στο Βουκουρέστι. Έκανα μια πανεπιστημιακή πρακτική στην Αθήνα, στο Λαϊκό, με τον κύριο Ρόζενμπεργκ, τον καθηγητή χειρουργικής. Μια πρακτική στο ΙΑΣΟ με τον κύριο Βολίκα, τον νευροχειρουργό, και πήγα για ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Και ήρθα για μια πρακτική εδώ στη χώρα μου και ξαναφεύγω αμέσως μετά. Πού θα πας, πάμε μετά? Λονδίνο. Λονδίνο, μάλιστα. Για να κάνω την αισθητική. Για πλαστικός, πλαστικός χειρουργός, ναι, δηλαδή. Ναι, πλαστική χειρουργική, αλλά στον αισθητικό τομέα. Στον αισθητικό τομέα. Σημαίνει τι αυτό? Που σημαίνει. Έτσι, γιατί εγώ πες ότι δεν ξέρω. Ξέρω όταν ακούω πλαστική, ακούω στήθος, ακούω μύτες, ακούω. Η πλαστική χειρουργική είναι μια πολύ ποικίλη ειδικότητα. Ναι. Έχει διάφορους τομείς. Επειδή είπες για αισθητική, δεν τι ακριβώς αυτό. Αισθητική. Περισσότερο είναι η επαναρθωτική αισθητική χειρουργική που λέμε. Ένα πλαστική που πρόκειται για το πρόσωπο, για το σώμα ανδρών και γυναικών που θέλουν να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά τους ή που θέλουν να διατηρήσουν την νεότητά τους ή πρόκειται για μια παραμόρφωση την οποία. Είναι γενετής και μπορεί κάποιος να το διορθώσει. Αυτό μιλάμε στον αισθητικό τομέα, δηλαδή στην οπτική εικόνα. Περίεργο τώρα να έχεις στο μυαλό σου τέτοιο πράγμα να σπουδάσεις και να βρεθείς στο Καστελόριζο, ας πούμε, να κάνεις αγροτική είναι μια πρακτική την οποία όλοι οι γιατροί θα πρέπει να ακολουθήσουν. Προειδικότητος. Οι γνώσεις που έχεις αποκομίσει, ας πούμε, από αυτά που μάθει μέχρι τώρα, σε βοηθάνε στο να αντιμετωπίσεις τα θέματα εδώ, ή πολλές φορές αισθάνεσαι ότι, όχι, τι θα κάνω τώρα, ξέρω εγώ, δυσκολεύομαι, δεν το ξέρω αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, για τον οποιοδήποτε που θα έρχονταν, για πρώτη φορά σε ένα απόμακρο και άγωνο μέρος όπως είναι το Καστελόριζο, οποιοδήποτε θα βρισκόταν στην ίδια θέση με μένα να έχει το άγχος, γιατί θα ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Γιατί μέχρι τότε ήταν μόνο η διάρκεια των σπουδών. Λοιπόν, οπότε στους τρεις πρώτους μήνες έρχονταν τακτικά γενικοί γιατροί κάθε εβδομάδα από τη Ρόδο. Στους τρεις πρώτους μήνες, στους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε είχα κάποια βοήθεια, μπορώ να πω. Αλλά σε όλο αυτό το διάστημα μπόρεσα να αποκομίσω, μπόρεσα να απορροφήσω κάποια πράγματα τα οποία με κάνουν αυτή τη στιγμή να είμαι. Πώς ακριβώς να το θέσω.
Λοιπόν, να μην έχω τόσο άγχος ιδιαίτερο να αντιμετωπίσω. Επαρκής, δηλαδή, ακριβώς. Να αντιμετωπίσω. Ναι, άσχετα αν τα περιστατικά που έχω αντιμετωπίσει δεν είναι στην ειδικότητα που θέλω εγώ να ακολουθήσω στο μέλλον. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαι επαρκής και μάλιστα αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαι οποιαδήποτε άλλη βοήθεια την οποία θέλω να μου στείλουν. Σωστά. Αν σου ήρθε δηλαδή ένας ψαράς που του έχει καρφωθεί το ψαροτούφικο στο χέρι και θέλει ράψιμο, τι θα κάνεις, θα το ράψεις? Ναι, βέβαια. Ούτως ή άλλως τον ένα μήνα πρακτικής μου στη Ρόδο ασχολήθηκα με ράματα. Οπότε είναι κάτι που ήδη έχω κάνει. Από μηχανήματα το ιατρείο έχει ελλείψεις? Έχει ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ναι. Έχει απεινοδυτή. Ναι. Έχουμε μηχανήματα για κάποιες γενικές εξετάσεις. Έχουμε ένα ακτινολογικό το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει κάποιος τεχνολόγος ακτινολόγος. Και μάλιστα μας ήρθαν σε επικοινωνία με εμάς από την Ελβετία την προηγούμενη εβδομάδα, προσωπικά σε μένα, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να, μέσω τηλιατρικής να χρησιμοποιήσουν το ακτινολογικό. Για το Καστελόριζο, ναι. Απλώς έτυχε ένας Ελβετός να έρθει την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιο πρόβλημα παθολογικό που είχε. Το αντιμετώπισα και έτσι έγινε η επικοινωνία. Οι γιατροί που υπηρετούν εδώ στο νησί βοηθάνε το ιατρείο κάποιες φορές αν χρειαστεί? Πάντοτε. Μιλάμε για τους στρατιωτικούς τώρα. Οι οπλίτες γιατροί. Είναι έφεδροι είτε είναι μόνοι? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οπλίτες γιατροί, δεν υπάρχουν στρατιωτικοί γιατροί στο Καστελόριζο. Ναι. Υπάρχουν απλώς κάποιοι οι οποίοι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους στην ιατρική ή στην οδοντιατρική και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν συνεργάτες στο ιατρείο. Σε μόνιμη βάση, έτσι. Πάντα υπάρχουν δηλαδή γιατροί. Λογικά, ομάδα, ναι. Ομάδα αναγκαστικά δηλαδή. Ναι. Οπότε εξυπηρετούν και τον ναι, οπότε και ο στρατός ναι. Βασικά διαθέτει οπλίτες γιατρούς. Οπότε σε κάθε ενδεχόμενο που χρειαζόμαστε έξτρα βοήθεια ή κάποια άλλη βοήθεια, συνεργάζεται μαζί του μας και είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει. Οδοντίατρος υπάρχει από τους. Οπλίτες, οδοντίατρος, ναι. Υπάρχει έτσι. Γιατί οπλίτες... θυμάμαι πριν από χρόνια που είχα έρθει στο νησί μου και πει ο Παπαγιώτης ότι κάποτε πόνα ή το δόντι και θα το βγάλει, πήγε στην Τουρκία, φαίνεται. Αυτό αληθεύει, γιατί η Τουρκία δεν απέχει πολύ, είναι μόνο 20 λεπτό. Αλλά το θέμα είναι ότι τα δρομολόγια δεν είναι βραδινά. Ναι. Είναι μόνο πρωινά, είναι μέχρι το μεσημέρι. Οπότε αναγκαστικά δεν είναι και η καλύτερη λύση να μετέβει κάποιος στην Τουρκία. Είναι πολύ καλύτερα να πάει κάποιος στη Ρόδο και η παραπομπή κάποιου που θα χρειάζεται πιο εξειδικευμένη παρακολούθηση γίνεται από εμάς για παραπομπή στη Ρόδο. Ποτέ στην Τουρκία. Να υποθέσω τώρα ότι αν ο χρόνος παραμονής σου παραταθεί, αντί να μείνει δηλαδή άλλους 8 μήνες, μείνει άλλους 18 μήνες. Θα σε ενοχλήσει αυτό? Θα σου πάει πίσω τα σχέδια, θα σε στεναχωρήσει? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα κάτσει τα κάνει για 2 χρόνια. Και χρειάζεται η παράταση. Χρειάζεται η παράταση είναι μέχρι περίπου νομίζω ότι είναι εξάμεινο. Βασικά δεν το γνωρίζω προσωπικά πόσο είναι. Δεν σε απασχολεί δηλαδή αν μείνει λίγο παραπάνω? Να μείνω λίγο παραπάνω δεν με απασχολεί. Αν όμως η παράταση της διαμονής μου γίνεται τέτοιο που το οποίο. Η οποία δεν συμβαδίζει ταυτόχρονα με την ειδικότητά μου, δηλαδή η ειδικότητά μου στο Λονδίνο αρχίσει, ίσως εκεί θα μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Στην περίπτωση παράτασης. Να μείνω παραπάνω στο Καστελόριζο για κάποιο άλλο λόγο, όχι, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι κάτοικοι είναι τρομερά φιλόξενοι. Με κάνω να νιώθω πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ οικεία. Οπότε λογικά δεν θα με ενοχλούσε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά, καλό κουράγιο εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, για τις υπηρεσίες που προσφέρατε. Να είσαι καλά. Δεν κάνω τίποτα εγώ. Εγώ απλώς μιλάω με τον κόσμο. Ο γιατρός μας, ο Κώστας, είναι αυτός που προσφέρει υπηρεσίες. Ναι, και τον κύριο Κώστα. Πολλές φορές τα ευχαριστώ και εκ μέρους των κατοίκων των νησιών. Εγώ που είχατε την ευγενή διάθεση να έρθετε και την καλή πρόθεση να ενισχύσει το κατοίκο του νησιού. Λοιπόν, και θα ήθελα να ξαναπαναληφθεί. Να είσαι καλά. Με την πρώτη ευκαιρία. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εγώ πάρα πολύ.